έθιμο το Λαζαρίνο να αναβιώνει με αγάπη και προσήλωση κάθε χρόνο στην περιοχή του Τσαρτσαμπά στην Κοζάνη, με την παρουσία νεαρών κοριτσιών αλλά και μεγαλύτερων γυναικών στις εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων να δίνουν ένα ξεχωριστό χρώμα αυτές τις ημέρες. Πρόκειται για ένα έθιμο βαθιά ριζωμένο στους αιώνες που έχει επίκεντρο το Σάββατο του Λαζάρου, γι' αυτό και οι γυναίκες και τα κορίτσια που το απαρτίζουν ονομάζονται Λαζαρίνες. Ο έθιμος συμβολίζει τον ερχομό της άνοιξης, την αναγέννηση της φύσης, αλλά και παλαιότερα κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας συμβόλιζε την ελπίδα του σκλαβωμένου γένους. Το έθιμο των Λαζαρίνων είναι ανοιξιάτικο έθιμο. Είναι κυρίως έθιμο με τις γυναίκες και τις κοπελιές τις ελεύθερες. Έχει από πανάρχια χρόνια υπάρχει αυτό το έθιμο. Εμείς τώρα σαν μορφωτικοί σύλλογοι, και όχι μόνο ο Μορφωτικός Σύλλογος Κεσαριάς, όλοι οι μορφωτικοί σύλλογοι, κοιτάμε να αναβιώσουμε τα παλιά τα έθιμα και να έχουμε κοντά μας και την νεολαία για να μαθαίνει η νεολαία πλέον και να συμμετέχει. Και όπως βλέπετε σήμερα είναι η μέρα χαράς, γιατί έχουμε πάρα πολύ νέο κόσμο και πολλά, πάρα πολλά μικρά παιδιά. Πιστεύω ότι το μήνυμα πρέπει να περάσει και να πλαισιώσουν όλοι το Μορφωτικό Σύλλογο. Η κάμερα του Top Channel βρέθηκε χθες στην Κεσαριά, όπου εκεί με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου της περιοχής και τη συμμετοχή γυναικών όλων των ηλικιών, αναβίωσε το έθιμο των Λαζαρίνων με χορούς, τραγούδια, προσκύνημα στην Παναγία και φυσικά το παραδοσιακό κονάκι. Βέβαια, ανάγεται στο βάθος των αιώνων από την περίοδο της τουρκοκρατίας. Επί 500 χρόνια που είμαστε σκλαβωμένοι, το έθιμο γινόταν. Ήταν ένα ξέσκασμα των χριστιανών απέναντι στα πολλά βάσανα που είχαν κάτω από το ζυγό του τουρκικό. Ένα αυτό. Και το δεύτερο, ότι να κρατήσουν τα ήθη και τα έθιμά μας.